Κωνσταντίνα, καλή σου μέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα αρχικά να πω κάποια πράγματα. Παρακαλώ να μην με διακόψετε, επειδή είπε αναπαράδεκτα πράγματα και από τον Υπουργό. Ναι. Η πορεία η χθεσινή αρχικά ήταν κάτω στο δρόμο χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες όμως. Έγιναν κάποια επεισόδια πιο πίσω σε κάποιο σημείο από ελάχιστα άτομα τα οποία καμία σχέση δεν είχαν με τα αιτήματα των μαθητών και μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν και βολικό και ήταν αυτό που φάνηκε μόνο ότι το μόνο που έγινε στη μαθητική πορεία ήταν επεισόδια. Η πορεία, εδώ να πω επειδή ήμουνα και στην πορεία φυσικά, ξεκίνησε από τα προπήλαια και κατέληξε στα προπήλαια η μαθητική πορεία, απλώς δεν προβλήθηκε αυτό. Αυτοί που πετάξαν τις βόμβες, τι ήταν, εξωσχολικοί? Αυτοί, από ό,τι είδατε κιόλας, δεν βγήκαν μέσα από τη μαθητική πορεία. Η μαθητική πορεία μαζί με γονείς, καθηγητές και φίλων συνέχισε την πορεία της και αυτοί προσπάθησαν κατά κάποιο τρόπο για ακόμη μια φορά να μας ξεφτυλίσουν με έναν τρόπο, να το πω έτσι. Και να διαλύσουν την πορεία, την κινητοποίηση. Ναι, αλλά κιόλας αυτό που προβλήθηκε δεν ήταν αυτό που εμείς θέλαμε. Κωνσταντίνα μου, γιατί εμείς τώρα βάζουμε μπροστά τα αιτήματά μας και επιμένουν να μην απαντάνε στα αιτήματά μας και να λένε όλοι τι είναι αυτό που θέλετε. Τι είναι αυτό που θέλετε. Βγήκε χθες η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, και είπε ότι όσοι συνεχίζουν τις καταλήψεις δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση, θα παίρνουν απουσίες και μπορεί και να χάσουν την χρονιά. Είστε διατεθειμένοι να πάτε να μιλήσετε μαζί της? Γιατί από εδώ είπε η Υπουργός ότι εγώ περιμένω να έρθουν να μιλήσουμε. Λοιπόν, και τώρα πάλι θα ήθελα να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Οι μαθητές έχουμε προσπαθήσει αυτή την περίοδο και έχουμε πάει σε δήμους, σε δευτεροβάθμιες. Ο ένας μας στέλνει στον άλλον, πετάνε τον μπαλάκι της ευθύνης. Όσον αφορά το Υπουργείο, και πέρσι και πρόπερσι και με διάφορες κυβερνήσεις που είχαμε προβλήματα, γιατί δεν κάνουμε τις πορείες και τις κινητοποιήσεις εθιμοτυπικά. Κάθε χρόνο μας προκύπτει ένα νέο πρόβλημα και είναι και κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν χρόνια και δεν λύνονται. Κάθε φορά που πάμε στο Υπουργείο βρίσκουμε την καγκελόπορτα κλειστή και οι φύλακες μας λένε ότι δεν υπάρχει κανείς εκεί για να μας ακούσει. Τα αιτήματά μας όσον αφορά την υγεία μας στα σχολεία δεν έχουν συζητηθεί, δεν έχουν ικανοποιηθεί, και όσον αφορά τους καθηγητές, που υπόθηκε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Φυσικά και υπάρχουν ελλείψεις και το ζούμε οι ίδιοι μαθητές μες στα σχολεία μας. Είναι τουλάχιστον αστείο να μας λένε ότι εμείς που μπαίνουμε στις τάξεις και μας λείπουν καθηγητές, ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Αυτό. Άρα οι καθηγητές είναι το θέμα. Θέλετε καθηγητές. Είναι και καθηγητές. Είναι και τα υγειονομικά μέτρα, γιατί ακόμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα το κτηριακό, γιατί έχουμε πολύ μικρές αίθουσες σε πάρα πολλά σχολεία. Και όταν είμαστε 23 και 27 παιδιά σε αυτές τις πολύ μικρές αίθουσες, η μάσκα δεν αρκεί. Που εννοεί. Και όσον αφορά για αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως χθες, προχθές βγήκε πάλι και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν τιμωρητικού χαρακτήρα. Προχθές προσπάθησε να υπενηχθεί ότι είναι για να μην χάνουμε μαθήματα όλο αυτό που θέλει να κάνει με τα Σάββατα και την τηλεκπαίδευση και αυτά. Χθες, ξεκάθαρα και απροκάλυπτα ουσιαστικά, βγήκε και μας είπε ότι αρνείται να μας ακούσει, ότι δεν νοιάζεται ο Υπουργός. Συγγνώμη τώρα, Κωνσταντίνα. Ναι, δεν είπε αυτό όμως. Είπε ότι το Υπουργείο έχει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Μας διακόπτουν στα κανάλια. Ναι, ακούστε λίγο όμως. Αρνείται να μας ακούσει. Κωνσταντίνα, δεν νοιάζεται για την υγεία μας, δεν νοιάζεται για την παιδεία μας και θέλει να μας κλείσει και το στόμα. Αυτό μας είπε ουσιαστικά. Κωνσταντίνα, φοράτε μάσκα μέσα στις τάξεις όταν είσαστε? Φοράτε τη μάσκα? Φυσικά και φοράμε μάσκα μέσα στις τάξεις. Εμείς δεν είπαμε να μην φοράμε τη μάσκα, αλλά δεν αρκεί. Κωνσταντίνα, όμως πιστεύω ότι κι εσείς το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπείτε μέσα στις τάξεις κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να είστε στους δρόμους και να κάνετε μαθήματα. Να χάνετε τη χρονιά. Να δείτε. Εμείς τώρα θα δούμε και με άλλους τρόπους, να συνεχίσουμε και με άλλους τρόπους διαμαρτυρίας. Δηλαδή, γιατί θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών με μαθητές από όλη την Αττική το Σάββατο να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, που δεν παίρνονται τα μέτρα που εμείς ζητάμε, θα συνεχίσουν να κλείνουν το σχολείο για όλη τη χρονιά. Άκου να δεις. Οι τάξεις είναι αυτές που είναι. Νομίζω ότι πρέπει να μπείτε σιγά-σιγά μέσα στις τάξεις, να φορέσετε τις μάσκες σας και από εκεί και πέρα να διεκδικήσετε ό,τι σας θέλετε. Αν κορονοϊό μετά και το πάμε στο σπίτι. Κωνσταντίνα, θα θέλατε ενημέρωση από ειδικούς στα σχολεία? Θα θέλατε ενημέρωση από ειδικούς? Προφανώς θα χρειαζόμασταν μια ενημέρωση από ειδικούς στα σχολεία, αλλά η ενημέρωση αυτή καθ' αυτή, χωρίς να παίρνονται τα μέτρα που λέμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τις αίθουσες και για το προσωπικό καθαριότητα. Πρέπει όμως τα σχολεία να ανοίξουν κιόλας. Για να πάνε οι ειδικοί, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Ακριβώς. Δεν μπορεί τα σχολεία να είναι υποκατάληψη και να κλείνουν από 10, 20 και 30 μαθητές και μετά να λέμε ότι δεν μας ενημερώνουν. Δεν μπορεί να υπάρχει ολόκληρο σχέδιο να μην ανοίξουν τα σχολεία. Δεν μπορείτε να λέτε ότι είμαστε 10-20 κακομαθημένοι μαθητές που κλείνουν τα σχολεία. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Δεν υπόθηκε αυτό από εμάς. Ως τρίτη ηλικία που ξενυχτάω για να διαβάζω, όπως και οι άλλοι συμμαθητές μου, σε αυτό το αισχρό εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει. Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.